τελικό θέμα. Τι είναι λίγο σαν ενώ στο νούμερο 21 έχουμε δει όλα τα ταλέντα της Ευγενίας Μανολίδου. Είναι χορεύτρια, είναι μουσικός, διευθύντρια συμφωνικής ορχήστρας, κριτής, παρουσιάστρια, μοντέλο, γυναίκα του Άδωνη, τα είπαμε. Είναι όλα αυτά, αλλά βρήκαμε που δεν έχει ταλέντο, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς δεν είναι καλή ηθοποιός. Και εκεί στην παραγωγή του Ελλάδα έχει ταλέντο. Όταν θέλετε να στείνετε κάτι, πρέπει πρώτα να τσεκάρετε αν ο άνθρωπος ο οποίος σας συμμετέχει έχει υποκριτικές ικανότητες. Δείτε εδώ τώρα τι κακή ερμηνεία στο στήσιμο, στην παράσταση. Δεν έχω ιδέα τι θα παρουσιάσουν αυτοί οι δύο πιανίστες. Και εγώ, σαν αγαθή κουλτουριάρα μουσικός που είμαι, νομίζω ότι θα παρουσιάσουν, θα παίξουν πιάνο. Δεν πάει το μυαλό μου. Και μετά, όταν βγάζουν τα πουλάκια τους για να παίξουν πιάνο, εγώ για μια ακόμα φορά, γιατί έπιασε την προηγούμενη φορά, σοκάρομαι. Η ερμηνεία είναι πολύ κακή. Καλησπέρα σας, χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους έχουμε δύο ανθρώπους της τέχνης. Προφανώς θα μας παίξετε το πιάνο. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθατε. Τι θα μας παίξετε σήμερα? Πρώτα είναι το Godfather, μετά της Carmen. Α, Μπιζέ. Πολύ ωραία. Άρα, όπως καταλάβατε, εσείς οι ακαλλιέργητοι, ναι, θα ακούσουμε ένα κομμάτι. Δεν τα έχουμε ξανακούσει. Ακάτρεμα. Τέλεια. Και πραγματικά ανυπομονώ να σας ακούσω. Εγώ περισσότερο από όλους. Πάρα πολύ. Α, σκαμπό δεν έχω. Σκαμπό, δεν έχετε φέρει σκαμπό? Χωρίς σκαμπό. Ask τα όρθια. Ask σκαμπό. Πολύ κακή ερμηνεία. Πολύ, πολύ κακή. Ναι, χάλια. Και μετά ήρθε το σοκ. Ήρθε το σοκ. Τι κάνατε? Καλέ, δεν το περίμενα. Έπαθε τέτοιο σοκ. Δεν το περίμενα. Τι έκπληξη μου έκανε πάλι η παραγωγή. Ενώ στο νούμερο 20 μια